μόλις βλέπανε κάνα του Πασόκ εκεί διορισμένο, χεσμένοι αξιωματικοί. Αυτό ήταν ο στρατός. Σας ακούμε, κύριε. Σας ακούμε, κύριε. Εγώ μιλάω. Εσείς. Λοιπόν, και εγώ για τον Κάτρι ήθελα να πω. Να πεις ότι γουστάρεις. Και για το Σίκο πες, ρε φίλε. Πες, ναι. Λοιπόν, άμα θες, πες το σαν πληροφορία αυτό. Επειδή η πρώην κοπέλα του Κάτρι, η τελευταία του σχέση τέλος πάντων, είναι πολύ στενή μου φίλη. Ναι. Και είχα και προσωπικές συζητήσεις μαζί του. Εδώ θέλω να δικαιώσω λίγο το Ρατόπουλο. Πράγματι ο Κάτι είχε προβλήματα μέσα στην ομάδα. Και με την εθνική και με τον. Ναι. Λόγω ποιου, φίλε. Λόγω καταγωγής. Δηλαδή έπαιρνε άσχημες συμπεριφορές λόγω της καταγωγής του. Κυρίως από τους Έλληνες παίχτες εκεί πέρα. Και αυτό ήταν κάτι που τον ενοχλούσε πάρα πολύ. Και το έβγαλε. Άντε, μπράβο. Και το έβγαλε στο. Γιατί γυρνούσε πολλές φορές και έλεγε ότι. Ναι, οκ, okay, είμαι Αλβανός, αλλά μη με αναγκάσει να συμπεριφερθώ σαν Αλβανός. Το παιδί αυτό, όσο το ξέρα εγώ... Δέχτηκε πίεση, φίλε, δέχτηκε και απόρριψη. Δεν έκανε ποτέ παρέα με όμοιό ναι. Εννοώ καταγωγής, έτσι. Ναι. Δεν θέλω να δείξω κανέναν. Σημασία έχει, φίλε, η πράξη του. Συγνώμη. Όχι, δεν έχει σημασία η πράξη μόνο. Είναι σημασία ότι την προηγήθηκε για να φτάσει στην πράξη. Και τι ψυχολογία είχε για να φτάσει στην πράξη. Τώρα. Είμαι Ηρακλής Πουαρό αυτή τη στιγμή. Σε παρακαλώ, φίλε μου, μισό λεπτό. Δεν δικαιολογείται, αλλά αυτή τη στιγμή ο Κάτσε δέχεται μια συμπεριφορά στην Εθνική και στον ΠΑΟΚ, η οποία ψυχολογικά το ρίχνει. Είναι 19 χρονών, δεν είναι 50 και 45 και 43 σαν και εμάς. Άρα λοιπόν η σκέψη του, το αίμα του, η τεστοστερόνη του και το πουλί του είναι στα ύψη. Γεια χαρά, φίλε. Δεν σαν τον κόκκινο που ξυπνάει στις 9 και για να ανοίξει το μάτι του ξυπνάει στις 11 και όπως εγώ. Εντάξει, πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, έλα. Θέλω να σε πω, κάτσε 19 χρονών. Πηδάει 8 φορές τη μέρα μπορεί. Δεν σαν και σε και σαν και εμένα, μεσήλικας. Εσύ δεν μπορεί να πηδήξει εφημερίδα. Και εγώ ας πούμε, εντάξει, άντε να βάλω και εμένα. Να βάλω, μην σε στεναχωρήσω. Έλα, φίλε, ναι.